Θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι και χαίρομαι που το έθεσε έτσι και η κυρία Κεφαλογιάννη ότι μιλάμε για μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή στη δημοκρατία μας. Και είναι κρίσιμη στιγμή διότι δημιουργούμε ένα προηγούμενο. Έρχεται το κοινοβούλιο και λέει ότι εγώ σε ένα συγκεκριμένο μόρφωμα αποκλείω τη διαδικασία της εκλογής. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Ούτε πρέπει να συμβαίνει κάθε μέρα. Όμως όποια και να είναι η διαδικασία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εδώ και πέρα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να διευρύνει τις συνθήκες μέσα στις οποίες κάτι τέτοιο συμβαίνει. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τι σημαίνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί? Πρέπει αυτό το πράγμα να έρθει μία φορά, να έρθει από όλους μας, να ψηφιστεί από όλους μας και να έχει. Να το ψηφίσουμε όλοι μας και να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, ξεκάθαρα εντός του πλαισίου του Συντάγματος. Λοιπόν, ο στόχος θεωρώ ότι είναι κοινός όλων των κομμάτων. Τώρα το θέμα είναι πώς φτάνουμε μέχρι εδώ. Δεν φτάνουμε καλά μέχρι εδώ. Δεν φτάνουμε καλά. Δεν φτάνουμε καλά γιατί φτάνουμε τελευταία στιγμή. Έπρεπε να γίνει νωρίτερα. Ναι, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων νωρίτερα, οι οποίες κάποια στιγμή με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αν θέλετε, σταμάτησαν. Δεν έγινε η συζήτηση που έπρεπε να γίνει με άλλους θεσμούς που ενδεχομένως έχουν κάτι να πούνε και που θα ερμηνεύσουν αυτά τα οποία θα κάνουμε εμείς σήμερα. Mm-hmm. Έτσι. Και το μεγάλο ερώτημα για μας είναι γιατί αργήσαμε. Είναι το γεγονός ότι αργήσαμε λόγος να μην ψηφίσουμε? Όχι. Για μας οποιοδήποτε νόμος κρατάει τέτοιου είδους ναζιστικά μορφώματα εκτός της Βουλής είναι εκ των όνων κάνευ. Θα τα στηρίξουμε και θα τα στηρίξουμε ακριβώς διότι αυτό που σημαίνει. Υπάρχει στη συγκεκριμένη νομοθεσία κάποια πρόβλεψη περί ναζιστικού μορφώματος, κάτι άλλο που έχει ιδεολογικό πρόσημο? Για μας αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έτσι όπως διαμορφώθηκε αυτό στην Ελλάδα, μια εγκληματική οργάνωση. Αυτή η εγκληματική οργάνωση δεν μπορεί να εκπροσωπείται μέσα στη Βουλή και να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της Βουλής, ναι, για να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Αυτό για μένα είναι ξεκάθαρο, mm-hmm, και για το κόμμα μας και οτιδήποτε έρθει για να τον μπλοκάρει αυτό, εμείς θα το στηρίξουμε. Από τώρα, εκεί και πέρα, ναι, η διαδικασία είναι λάθος, ο τρόπος που φτάσαμε ως εδώ είναι λάθος και φτάνουμε τελευταία στιγμή. Ναι. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Τώρα, είναι τραγικό ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου ένας εγκληματίας κάνει προεκλογική εκστρατεία από τη φυλακή, ότι ένα κόμμα σε ένα τόσο κρίσιμο νομοσχέδιο απέχει, λες και δεν έχει άποψη και το αφήνει αυτό το πράγμα να περάσει και ότι έρχεται με αυτόν τον τρόπο μια τροπολογία στη Βουλή. Εδώ είναι το κλασικό σημείο στο οποίο η πολιτική αντιπαράθεση είναι τέτοια που κάνει τον κόσμο να γυρνάει την πλάτη στην πολιτική. Εδώ θα μας περίμενε όλους ενωμένους. Και εμείς γι' αυτό είπαμε ότι εμείς θα ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία παρόλες τις διαφωνίες που έχουμε. Διότι εδώ ο στόχος είναι πολύ πιο σημαντικός από οποιαδήποτε αντιπολίτευση μπορούμε να κάνουμε και έχουμε να κάνουμε. Τώρα, σε ό,τι